Στις 7 το πρωί της Κυριακής τοπική ώρα ανοίγουν οι κάλπες στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για το ιστορικό δημοψήφισμα επί του ονοματολογικού. Από το Πρίλεπο, ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ τόνισε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών φέρνει τη συμφιλίωση με την Αθήνα. Αυτή η δίκαιη λύση οικοδομεί μια φιλία με τον γειτονά μας τον Νότο, το οποίο είναι από μόνο του πολύ σπουδαίο πράγμα, ακόμη και αν η Συμφωνία ανοίγει επίσης τις πύλες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση προβλέπει αποτυχία του δημοψηφίσματος με τον επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου Βέμερο να δηλώνει ότι ο αριθμός αυτών που θα συμμετάσχουν στο δημοψήφισμα θα είναι πολύ μικρότερος από αυτών εκείνων που θα απόσχουν. Θέλω την Μακεδονία να παραμείνει όπως είναι σήμερα, όπως την κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας και θέλω να την κληροδοτήσουμε στους απογόνους μας όπως της αξίζει. Σωστή, περήφανη και καλύτερη από ό,τι την κληρονομήσαμε. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Διχασμένοι δείχνουν να είναι και οι πολίτες. Οι πολίτες είναι διχασμένοι και θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα χάσει πολλά, γιατί πολλοί πολίτες δεν θέλουν να αλλάξει το όνομα της χώρας. Η Μακεδονία πρέπει να παραμείνει όπως πριν. Πολλοί Μακεδόνες το θέλουν αυτό και γι' αυτό θα μποϊκοτάρουν το δημοψήφισμα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του τηλεοπτικού σταθμού Telma TV, περίπου το 57% των ψηφοφόρων δήλωσαν ότι θα προσέλθουν στις κάλπες της Κυριακής. Από αυτούς το 70% θα ψηφίσουν ναι. Για να είναι το δημοψήφισμα έγκυρο, πρέπει να ψηφίσει τουλάχιστον το 50% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.